Τους διαβεβαιώνω ότι δεν έχω υπογράψει κανένα συμβόλαιο παρά ένα μονάχα με το θάνατο, ότι θα πεθάνω όρθιος. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είμαι, θα αγωνιστώ, θα παλέψω. Μα μην λέτε τώρα τέτοια τώρα, τι θάνατο. Όχι, θα τα πω όλα. Θα αγωνιστώ για να επιτευχθούν αυτά που προσδοκούν από μένα. Και επειδή κάποια ξένα πρακτορία μου είπανε, γράφουνε ο τάδε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήρωας, φοβάται τα αεροπλάνα, λέω, δεν τα φοβάμαι τα αεροπλάνα εγώ, οι γιατροί μου απαγορεύουν να ταξιδεύω με αεροπλάνα λόγω των εγχειρήσεων που έχω κάνει στην καρδιά και που δεν επιτρέπεται να υπάρχει η διαφορά του. Ναι. Οπότε πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό τώρα, πώς θα πήγε? Θα φύγω με το καράβι, θα πάω στην Αγκώνα ή στη Βενετία και από εκεί θα πάρω το σιδηρόδρομο ή το αυτοκίνητο και θα πάω στις Βρυξέλλες. Θα παραμείνω εκεί, προοπτική μου, ένα χρόνο μονάχα, εκτός αν γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Αν γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, την πρώτη μέρα που θα είμαι εκεί, θα έρθω πίσω, γιατί το χρέος, όπως το καταλαβαίνω, είναι να βρίσκομαι εδώ στην πατρίδα. Αλλιώς έχετε σκοπό να κάτσετε ένα χρόνο εκεί, στις Βρυξέλλες. Ένα χρόνο μονάχα. Ναι. Και το βασικό σας θέμα είναι, πέραν όλων των άλλων, να βάλετε το θέμα του δανείου, έτσι, του αποζημιώσεων. Όχι μόνο, αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο, θα τεθεί το θέμα οπωσδήποτε του... Οπα. Συγγνώμη ένα λεπτό, γιατί εδώ... Σας έφυγε το μικρόφωνο, ναι. Συγγνώμη. Ωραία, ναι. Α, δεν έχετε την επιστροφή. Ναι. Ναι, για πείτε μας. Λοιπόν, είναι αυτονόητο ότι θα διεκδικήσουμε μαζί με όλους τους άλλους Έλληνες, πιστεύω, δεν θα υπάρχει καμία αντίρρηση από κανένα, τις υποχρεώσεις, τις οφειλές της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα. Με κύρια αιχμή να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Διότι είναι παράδοξο, αλλά η Γερμανία ως νομότυπη γνωρίζει ότι μόλις υπογράψει συνθήκη ειρήνης, αμέσως θα επιτελέσει το χρέος της χωρίς να διεκδικήσουμε τίποτα. Γιατί είμαστε τώρα σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Γερμανούς. Μας υποχρέωσε και το αντικαταστήσαμε με μια νέα μορφή συνθήκης. Η συνθήκη αυτή επιγράφεται ότι βρισκόμαστε σε μη εμπόλεμη κατάσταση στα δύο έθνη. Α, είμαστε σε μη εμπόλεμη, αλλά όχι σε ειρηνική. Όχι σε συνθήκη ειρήνης. Λοιπόν, αυτό σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά περισσότερο από αυτό, θέλω να μεταφέρω το καινούριο που υπάρχει στη χώρα μας. Ποιο είναι το καινούριο? Αυτό ακριβώς θέλω να σταθώ λίγο. Ναι. Σε όλους τους πολίτες που συναντάω από τη Δύση, κανένας δεν δέχεται ότι πρέπει να αποφασίζει άλλος για αυτόν. Αλλά σταματάει εκεί. Είναι τη μισή πλευρά του θέματος. Δεν προχωράει στο άλλο μισό, που είναι ότι όχι μόνο δεν δέχομαι ο άλλος να αποφασίζει για μένα, αλλά μαζί με όλους τους άλλους συμπολίτες μου πρέπει να συναποφασίζομαι για το παρόν και το μέλλον μας. Αυτό το υπόλοιπο δεν το έχει κατανοήσει δυστυχώς ο Ευρωπαίος πολίτης και δυστυχώς δεν έχει βρει την πολιτική του έκφραση στα κόμματα της αριστεράς στην Ευρώπη. Αυτό έχει γίνει κατανοητό στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλο και υψηλό επίπεδο, ώστε να χαρακτηρίζω σήμερα, θέτω το πρόβλημα να μελετηθεί στο εύρος και στο βάθος του. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν είναι κόμμα. Είναι η πολιτική συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό συνεπάγεται πάρα πολλά θέματα και πρέπει όλοι να το δουν για να το αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Αυτό το πνεύμα θέλουμε εμείς να μεταφέρετε. Να μεταφέρουμε, όχι προσωπικά ο ίδιος, αλλά όλοι οι ευρωβουλευτές να μεταφέρουμε. Την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ πώς την είδατε, κύριε Κλέζο? Ήτανε το συνεπούμενο, ήτανε το αποτέλεσμα. Λένε μερικοί, βέβαια, κακόγλωσσοι, ότι θα μπορούσατε να είχατε πάει ακόμα πιο καλά, αλλά ίσως δεν πείσατε κι άλλα μέρη. Και εγώ το λέω προσωπικά, ότι θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Κάναμε αρκετά λάθη, θα μπορούσαμε να τα έχουμε ξεπεράσει, αλλά και το αποτέλεσμα αυτό που ήρθε, κανείς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μεγάλη νίκη. Όχι, δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Ας αφήσουμε την εκτίμηση. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ένα γεγονός.
ότι άμεσα τώρα παρουσιάζεται μία αναντιστοιχία ανάμεσα στη λαϊκή βούληση, στη λαϊκή ετοιμιγωρία και στην παράταξη που κυβερνάει. Εκλογές να το δούμε με όλες τις μορφές. Εκλογές πότε βλέπετε εσείς? Συγγνώμη, να το δούμε με όλες τις μορφές. Προσέξτε, η δημοκρατική αριστερά έχασε τεράστιες δυνάμεις. Όμως στη Βουλή αντιπροσωπεύεται με 14 βουλευτές. Δεν υπάρχει αναντιστοιχία λαϊκής ετοιμιγωρίας και στη Βουλή. Άλλο θέμα. Πάρα πολλά κόμματα που είναι έξω από τη Βουλή σήμερα πλησίασαν και με μία άδολη απλή αναλογική θα ήταν στη Βουλή. Δεν παρουσιάζεται μία αναντιστοιχία. Υπάρχει μία πραγματική αναντιστοιχία και η αναντιστοιχία αυτή μπορεί νομοτυπικά να λέγεται ότι εκφράζεται με τη δεδηλωμένη, αλλά ουσιαστικά αν δεν υπήρχαν οι 50 έδρες που κλέβει το πρώτο κόμμα από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει χάσει την νομιμοποίηση της αλλά, ουσιαστική. Κύριε Γλέζο μου, να σας πω κάτι. Εάν δεν υπάρχει το μπόνους των 50 εδρών, ο ΣΥΡΙΖΑ και με 40 και 45% να πάρει, θα παρακαλάει το ΠΑΣΟΚ και το ένα τον άλλο να κάνει κυβέρνηση. Χωρίς το 50. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω εγώ. Όχι, συγγνώμη. Το πρόβλημα δεν είναι τι θα γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει αναντιστοιχία λαού και κυβερνώντων. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα πρέπει ο. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Πασαλίδη τον αείμνηστο που έλεγε πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η απλή και άδολη αναλογική. Ναι. Εντάξει, αν το φέρουν που δεν το βλέπω, αν το φέρουν θα το ψηφίσετε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπωσδήποτε θα το ψηφίσουμε πριν, θα επιδιώξουμε να πετύχουμε να ψηφιστεί και εάν δεν το φέρουν και γίνουν εκλογές και κερδίσουμε τις εκλογές, δεν θα εκμεταλλευτούμε τις 50 έδρες. Αμέσως θα προχωρήσουμε στο θέμα της απλής αναλογικής. Απλής αναλογικής. Λοιπόν, πότε βλέπετε εκλογές, αλήθεια, μια τελευταία. Τι, η εκτίμησή σας, τι λέτε εσείς, ας πούμε. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ας πούμε. Όλα όσα και αν λένε, όσο και αν παρουσιάζεται, οι εκλογές είναι σύντομες. Δεν μπορεί σε καμιά απολύτως περίπτωση να μην γίνει προσφυγή στο λαό. Θα αναφέρω το εξής. Όλοι λέγανε εκείνη την ημέρα των εκλογών, από λίγες μέρες, ότι αποφάσισε ελληνική λαέ, σου δίνουμε το δικαίωμα. Ποιος είσαι εσύ που δίνεις το δικαίωμα? Είναι μια κατάκτηση της δημοκρατίας. Την ημέρα των εκλογών η ψήφος του πλούσιου και του φτωχού είναι ισοδύναμη. Η ψήφος του εκμεταλλευτή και του εκμεταλλευόμενου είναι ισοδύναμη. Η ψήφος του άρχοντα και του υπήκοου είναι ισοδύναμη. Αυτό δεν το δώσαμε να γίνει κατανοητό στον ελληνικό λαό, ναι, ώστε να κατανοήσει ότι όχι μόνο σήμερα ζητάω και αποφασίζω το τι θα γίνει, αλλά δεν δίνω και την εξουσία στους άλλους, δεν την παραχωρώ για να αποφασίζουν εκείνοι για μένα το τι θα γίνει για 5 χρόνια. Αυτή είναι η λεπτή διαφορά. Γιατί φοβούνται τις εκλογές, γιατί φοβούνται το λαό, γιατί φοβούνται τη λαϊκή ετοιμιγωρία? Αν είναι δυνατόν να προσφεύγουμε στο λαό, θα είναι το καλύτερο από όλα. Ας αφήσω αυτά που ισχυρίζεται ο... Δεν έχει επιστροφή τώρα, δεν έχετε επιστροφή, δεν μας ακούτε. Δεν πειράζει. Α, δεν σας... Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μπορεί να τελειώσουμε κιόλας, ναι. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι πολύ γρήγορα. Πρόεδρο, πάντως δεν εκλέγει αυτή η Βουλή, λέτε εσείς. Έτσι δεν υπάρχει θέμα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να παραγραφεί η βούληση του ελληνικού λαού και σύντομα θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Όσο συντομότερα θα οδηγηθούμε, τόσο το καλύτερο. Πότε ξεκινάτε για πάνω? Μόλις τον Ιούλιο, νομίζω, πρέπει να βρεθούμε απάνω για την εκλογή των οργάνων της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγγνώμη όμως. Εμείς πέρα από τα άλλα, εκείνο που θα μεταφέρουμε που είπα, θα επιδιώξουμε να αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που έχουν τα κοινοβούλια των χωρών που συναπαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ώστε ο κύριος παράγοντας να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι οι διορισμοί από τα έξω της Κομισιόν όπως γίνεται. Μάλιστα. Φυσικά λοιπόν, από τότε που θυμάμαι ως σήμερα υπάρχει αρκετή πρόοδος, δεν μπορώ να το παραγνωρίσω, αλλά η εξουσία ακόμα δεν έχει δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Περίμενα κάποια, όχι από την πλευρά σας, κάποια άλλη ερώτηση, αντίρρηση σε αυτά που είπα. Μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος που δεν λοιπόν, έχουμε χρόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε, να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον, αν δεν κάνω λάθος, στον Μανιάτη Γιώργο Οικονομέα και στον κριτικό Δημήτρη, Δημήτρη Καμπουράκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε.